Θα βάλω χέρι. Να βάλω ρε. Ένα, δύο. Όλοι εκεί είναι. Τέσσερα, πέντε. Να πάω δεξιά-αριστερά. Ρινάκι, Ρινάκι, καλώς ήρθες μωρό μου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες θυματάκι μου. Θυματάκι μου. Εκεί που κάνουμε βόλτες καμιά φορά στα διαδίκτυα που λένε και στα ίντερνετ και στα γκα, κάνανε ένα λέει ποιο έχει το πιο ωραίο κορμί γύρω-γύρω και είχαν την Στικούρη, την Πετρουλάκη, τη Φαρμάκη και σένα και μερικές άλλες. Και κέρδισες. Κέρδισες. Το έδωσες και εσύ, ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Όλες αυτές μιλάμε είναι εργαλεία. Πώς το λένε, πολύ ωραίες κοπέλες. Δεν είμαι. Δεν ξέρω. Τώρα που σε είδα που ερχόσουν, ζαλίστηκα λίγο. Ναι, ναι. Βλέπω αυτά. Τι. Κάνεις μπλεντεφέρ. Δεν είναι ό,τι φαίνεται. Α, δεν είναι ό,τι φαίνεται. Δεν είναι ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Ότι έχω δύναμη. Για να δούμε. Έχω απλά βαρύ χέρι. Για να δούμε. Ναι, δεν είναι να ρίξω σπαλιά. Έλα, ξεκίνα. Πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, μου, ρε. Δεν θα σε αφήσω. Δεν με αφήνεις. Δεν θα σε αφήσω. Δεν με αφήνεις. Δεν υπάρχει το χτινάκι. Έχεις δει κανέναν. Όχι, δεν φτάνω σε αυτό το σημείο γιατί όταν ήμουν μικρή και το είχα κάνει, δεν μου βγήκε καλό. Έφαγες και λίγο μερικές πίσω. Όχι, αλλά παραλίγο να φτάσω στα δικαστήρια. Σοβαρά, μιλάς. Mm. Του χτύπησες τόσο πολύ το παιδί. Την χτύπησε. Α, την χτύπησες. Σου φάγε τον κόμενο. Όχι. Του τον έπεσε. Όχι, απλά κάτι ψαχνότανε. Α, ψαχνότανε. Ναι, γενικά στο Λύκειο πάντα υπάρχουν έτσι αντιζηλίες. Υπάρχουν. Διάφορα. Υπάρχουν κακίες αντιζηλίες, μπλα μπλα μπλα. Αλλά από ό,τι ξέρω, εσύ ήσουν πολύ μπάζο μικρή. Και έκανες λοιπόν, και ωραία εισαγωγή. Το παίρνω πίσω. Δεν ήσουν τόσο ωραίο κορίτσι μικρή. Θεωρώ ότι όλοι στην εφηβεία μας τα κορίτσια είμαστε λίγο κάπως. Με τα αγόρια είμαστε... λίγο φρύδι, λίγο πιο πρισμένες, λίγο πιο... ναι. Πήρα τσούμπαλες και ένα σπυράκι. Σπυράκια δεν είχα. Τώρα έχω πιο πολλά. Δεν βλέπω κανένα. Τώρα οι ορμόνες είναι πιο... Α, είναι ορμόνες, Τρελές. Είναι τρελές οι ορμόνες. Πρέπει να γίνεις μαμά κάποια στιγμή, καταλαβαίνεις. Μεγαλώνω, ναι, γι' αυτό. Μας και ηρεμήσει το σύστημα, ρε παιδάκι μου. Όπου είδες να ακούω τη μαμά μου. Ναι. Ό,τι και να της πω πονάει, άμα κάνεις ένα μωρό θα ηρεμήσεις. Θα ηρεμήσεις, έτσι. Όλα θα περάσουν. Μάλιστα, η μαμά σωστή τη βλέπω, σαν και εμένα τώρα, δηλαδή. Πόσες ώρες κάνεις τη μέρα για να σηκώ κοριτσάκι μου. Λοιπόν, πώς, ξέρω αλήθεια. Ότι με μισεί κόσμος όταν το, ξέρω. Το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν γυμνάζομαι όσο φαίνεται και όσο φαντάζεται ο κόσμος. Δεν προσπαθώ να το καταφέρω τώρα αυτό. Το έχω από μικρή. Άρα είναι. Τι έκανες, έκανες ρυθμική, έκανες κάτι, έκανες μπαλέτο. Έκανα handball. Αλλά είμαι ευλογημένη και έχω πάρει τον μπαμπά το καλούπι, το DNA. Και έχουμε αθλητικό καλούπι γενικά. Αδελφός μου, εγώ και μπαμπάς. Και να παχύνουμε, θα είμαστε γραμμωμένοι. Γραμμωμένοι, άμα δεν γυμνάζεις, πώς είσαι, ρε Παστρελάνης και εσύ, ας πούμε. Δηλαδή τώρα τα ψέματα λένε ψέματα. Άλλοι που ψέματα. Είναι χοντροί που λένε δεν χοντρένω και δεν τρώω. Από το άγχος χοντρένω. Και εσύ τώρα είσαι αδύνατη από το άγχος, ας πούμε. Ξέρω εγώ, από το DNA. Πίστεψε με, όταν αγχώνομαι, δηλαδή πριν ξεκινήσει κάποια δουλειά. Πρεμιέρα, κάποια δουλειά, στεγνώνω από το άγχος μου. Στεγνώνω από το άγχος. Τρως κάτι ή. Τρώω. Γιατί πιστεύω ότι εσύ να σε έχει γκόμενα κάποιο και να σε βγάζει έξω τζάμπα θα είναι. Έτσι φαίνεται. Δεν μου λες, νοικοκυρά είσαι. Πήγες να πεις πολύ, κατάλαβες ότι λες ψέματα. Όχι. Και το άλλαξες. Πήγα να πω είμαι, αλλά πάντα σε σύγκριση με τη μαμά το πας. Γιατί, ναι. Δεν είμαι τόσο. Δεν είσαι τόσο. Αλλά... τον άντρα τον προσέχεις, παιδάκι μου. Ζω μόνη μου εδώ και 2,5 χρόνια, άρα το σπίτι ακόμα αφού δεν έχω δει καμιά κατσαρίδα είμαι σε καλά... Μια είμαστε καλά πλαίσια, δηλαδή δεν έχει φάει κανένα φαγάκι από τα χέρια σου, αλήθεια. Έχει φάει. Τι, αυγά. Τα στεγνά, τα φαγητά. Μπριζόλα. Κοτόπουλο με πατάτες, μακαρόνια, όχι παστίτσια, δηλαδή μαγειρευτά πράγματα δεν. Δεν, αλλά γενικά δεν σε αρέσει και τώρα και να μαγειρεύεις για έναν άντρα. Δεν σε κόβω. Μ' αρέσει. Δεν μου το βγάλαν όλοι, αλλά κάποιοι μου το βγάλανε. Με το φίλο μου πώς θα πας. Θυμάμαι. Μου είχατε πει ότι μάλλον τα είχατε πριν από καιρό, είστε μαζί ακόμα. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, να είναι πολύ μικρός και δεν τον αφήνει η μάνα του. Μάλιστα. Το αφήνω τελευταία. Το αφήνω τελευταία.
Κοίτα, είσαι, όσο δεν είσαι υπάρχει με τον εδώ άνθρωπο, βέρα. Είσαι με τον άνθρωπο. Όσο δεν υπάρχει εδώ βέρα. Είσαι ελεύθερη. Δηλαδή, ενώ σιγουριά. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να μιλάω άκουρε να για κανέναν. Άκουρε να δει τι είπε. Άμα δεν τη βάλει βέρα, δεν έχει σιγουριά. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια ότι οτιδήποτε δεν είναι σίγουρο. Είναι λίγο επιπόλαιο να μιλάς. Τι είναι το σίγουρο, αυτό. Και άμα βάλεις βέρα είναι σίγουρο. Ρε πάλι δεν είναι σίγουρο, αλλά πια τον έχεις χρεωθεί. Τον έχεις καπακώσει. Ναι, τον έχεις καπακώσει, τον έχεις καπακώσει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λες, άμα δεν βάλεις βέρα. Γιατί είσαι ελεύθερο, κορίτσι, παιδάκι, μπορεί να σου μένει οποιοδήποτε τα παιδιά εδώ πέρα που είναι. Όσο δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βέρα, είμαι διεκδικήσιμη. Είναι το άκουσες εσύ, ξέρεις ποιος, αυτός ο φίλος μου που έλεγε. Το άκουσες, το άκουσες. Το άκουσες. Το άκουσες. Όλοι τα ακούσαμε. Εγώ διάβασα ότι τα ξανάφτιαξαν τον παλιό σου με αυτό το Γιώργα, να πούμε. Λοιπόν, το σύστημα θέλει και καλά να. Άντε πάλι με το σύστημα, α πούμε. Η Μέρκελ σε κυνηγάει. Ναι, γιατί δεν μου χρεώνει και κανέναν καινούριο, όλο από του παλιού μου χρεώνει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να είσαι με παλιού. Ναι, ζεσταμένο πάλι. Πάλι, πάλι ζεσταμένο. Τα ξαναπήγαινε με κόμπινο που ήσουν πριν 3 χρόνια, 4. Αναλόγω. Όπα. Αναλόγως για ποιο λόγο είχατε χωρίσει τότε, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και. Σου έχει συμβεί ποτέ. Να είμαστε αλλιώς πια στο κεφάλι. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι είναι παραμύθι αυτό. Αλλά σου έχει συμβεί ποτέ κάποτε να ήσουν με κάποιον και να ξαναγύρισες. Όχι. Τότε πότε με συμβαίνει. Αλλά ποτέ δεν μιλες ποτέ. Εγώ σε όσα έχω πει ποτέ, τα έχω αναιρέσει προς το παρόν. Τα έχεις αναιρέσει, ε. Γι' αυτό φοβάμαι να πω το ποτέ. Πέρα το να πηγαίνεις με 15χρονα. Είμαι λίγο τεκνάτζο, τι να κάνω. Είναι 15χρονα, ναι. Στον άντρα γενικώ εσύ έτσι, μια και το λένε για το κορμί και τα λοιπά, αναγκαστικά σε αντιμετωπίζουν και εγώ σαν σεξι κάτι, ας πούμε, icon, γυναίκα τα λοιπά. Έτσι, ανέβασε με λίγο. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, έχεις φτιάξει, μου αρέσει το μαλλί πολύ πιο πολύ στο ίσιο από ότι στο... στο Αρίθα Φράγκλιν. Γιατί σας αρέσει περισσότερο, το έχω παρατηρήσει. Κοίταξε να δεις, το άλλο... άντρες. Σε αρέσουν και οι γυναίκες δηλαδή. Ναι. Τι λες, για λέγε. Αυτό έχω αυτό μια καψούρα τώρα τελευταία, αλλά... Έχεις μια καψούρα τελευταία. Έχω ανταγωνισμό δυνατό. Με τη Μαρία. Μαρία, όχι. Οι γυναίκες αρέσουν και μου λες... Τη Ράνια. Ράνια. Την Κωστάκη. Αλλά έχω δυνατό ανταγωνιστή. Ποιον. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι αυτός σαν... έχει κάτι που δεν έχεις. Γι' αυτό. Θα ήθελες να έχεις. Το λέω σοβαρά. Ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ήθελες να ήσουν άντρας. Όχι σεξουαλικά και τέτοια, σαν σκέψη. Πιστεύεις ότι οι άντρες έχουν πιο πολύ κάτι. Φευγαλέα νέα. Γιατί ούτως ή άλλως σκέφτομαι και λειτουργώ στη ζωή μου σαν άντρας. Άντρας του εαυτού μου. Άντρας του εαυτού σου κι εσύ. Το είπε η Βύση. Ναι. Την αντιγράφει. Περίπου έτσι. Την αντιγράφει λοιπόν. Κλασικά. Η άντρας της ζωής σου είναι εσύ. Δηλαδή σημαίνει ότι από πιτσιρίκα μόνη σου δουλεύεις ή μόνη σου κάνεις τα λεφτά σου ή μόνη σου κάνεις το ένα και το άλλο. Εγωιστικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εγωιστικό, αλλά γενικά η ιδεολογία μου είναι σαν. Δηλαδή, η σχέση με έναν άντρα δεν σου. Θέλω πρώτα δηλαδή, να φτιάξω το σπιτικό μου, να μπορώ να έχω το σπίτι μου, την οικονομική μου κατάσταση και μετά θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ να κάνω οικογένεια. Οκ. Okay. Αλλά κάποιος από τους άντρες που γνώρισες τη ζωή σου δεν σε βοήθησαν για σένα να καλυτερέψεις, κάτι να δεις παραπάνω, κάτι να. Γιατί είναι εγωιστικό όπως το λες. Ναι. Συνήθως αποφεύγω να μπερδεύω τα επαγγελματικά με τα προσωπικά μου. Δεν σου είπα τα επαγγελματικά. Ναι. Απλά αν σε βοήθησε, θέλω να πω ένας άνθρωπος που ήσουν μαζί με την ύπαρξή του, με τη σκέψη του, με τα λόγια του. Δηλαδή, με γκάου κάνεις παρέα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είσαι η. Σίγουρα, γιατί όταν εγώ μπήκα σε αυτή τη δουλειά, δεν ήταν έτσι όπως την περίμενα. Τι έχω. Στη λακκούβα, είναι. Don't touch, only look. Είναι κυταρίτιδα αυτό. Κυταρίτιδα. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η φίλη. Όπου να είναι όμως. Όχι, γιατί φάνηκε μια λακκούβα γι' αυτό. Συνέχισε λοιπόν αυτό που έλεγες. Τι έλεγες, μπερδεύτηκες. Είδες με το που βρήκα λακκούβα που δεν υπάρχει. Αμέσως μπερδεύτηκες. Λέω, οι άντρες της ζωής σου. Ναι. Αλλά επειδή. Σίγουρα έχω πάρει. Επειδή είσαι τώρα που εξάνθινες κιόλας μαζί με το τέτοιο. Ναι. Και χάνεις λάδια και δεν μπορείς να μου απαντήσεις αμέσως. Περνάει αυτό το να παριστάνεις λίγο τη χαζή. Περνάει. Πολύ. Θα μου εξηγήσεις τώρα όση ώρα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέ. Κάνε μου τη χαζή. Πού θα πάμε. Πού θα πάμε διαφημίσεις. Δεν έχεις κοιλιακούς, αλλά είσαι... Να λέμε τώρα. Λοιπόν, Ρινάκι μου, είχαμε μείνει στους άντρες.
Δεν σε βοήθησε κανένα τελικό. Όχι, δεν σε βοηθήσει να σε, να σε προμοτάρει. Ναι. Εννοούμε. Όχι, να γίνει άνθρωπο καλύτερο. Ναι. Πώς, εννοείται. Για πες μου λοιπόν την άντρα. Τι ζώο είναι. Πρόβλημα. Πρόβλημα, ε. Γι' αυτό. Εγώ σου λέω, σκέφτομαι για την φτιάξτε γυναίκα. Με τη Ράνια, σου λέω, ρε, πώς να τελειώνουμε, δηλαδή. Δεν θα πάει, εγώ τη το λέω, να το σκεφτεί. Διότι οι άντρες έχουν ένα πρόβλημα, έχουν δύο κεφάλια. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχουν δύο κεφάλια. Και ποιο σκέφτεται πιο έξι με τα δύο. Είναι χαζά και τα δύο. Θα σου πω κάτι. Αλλά σίγουρα θα. Ευχαριστώ θα πάρα πολύ για σήμερα το βράδυ. Όλοι. Ναι, τι πες. Σίγουρα θα. Ναι. πολύ συμπαθείς. Ναι, πάρα πολύ. Αλλά. Άστο καλύτερα, μην το πω. Πες το. Τι. Πες το. Αυτό και δεν είστε πολύ έξυπνοι. Όχι. Στην Πουτανιά δεν είμαστε. Το παραδέχτηκα. Τώρα το πας αλλού. Δεν είστε. Παιδάκι μου, με αυτό το εννοώ, εγώ με αυτή τη λέξη, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, για κούμπινε λίγια. Εννοώ ότι στη δομή των σχέσεων, ναι. Δηλαδή πώς πάνε, τι κάνουν, εμείς είμαστε χαζοβιόλιδες και εσείς είστε επιστήμονες. Πολύ. Α, βλέπεις, με κοιτάς και πονηρά. Πολύ. Όχι, εγώ το λέω. Ναι. Άρα, είμαι χαζός. Απλά δεν ασχολούμαι με αυτό. Θα κάθομαι την ώρα πάω τη φιλενάδα μου, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο, μου έκανε εκείνο, μου έκανε ένα. Τώρα μην μένει λεπτομέρειε. Έβλεπε αν χθε το μάτσο, εγώ του είπα να πάω να βγούμε και του λέει έβλεπε μάτσο. Γιατί δεν με αγαπάει, και δεν θέλει, και δεν θέλει, και δεν είναι επιβίδη, δεν είναι επιβίδη, δεν είναι παλιά εγκόμενα επί τηλέφωνο. Δεν ασχολούμαστε με αυτά, τι να κάνουμε δηλαδή. Τώρα θε να μου πει ότι δεν είστε κοτσομπόλιδε. Όχι. Εμεί το μόνο μεγάλο που θέλουμε. Μεγάλο ψέμα. Κοτσομπόλιδε. Μεγάλο ψέμα. Δεν μα ενδιαφέρει, κυρία μου, με ποιον αυτόνεστε, με ποιον κάνετε. Μα ενδιαφέρει άλλο πράγμα. Αυτό που βγαίνει εσύ στην παραλία και δείχνει. Αυτό μα ενδιαφέρει. Επιφανειακά πράγματα. Εντελώς. Είμαστε Άρα. Επιφανειακοί άνθρωποι. Δηλαδή όταν τελειώσω τα επιφανειακά. Α, μετά ψάχνουμε το βάθος. Α, εντάξει. Μετά. Μετά. Αλλά εσύ δηλαδή τι κοιτάς στην αρχή σε έναν άντρα. Δηλαδή εμένα με κατηγορείς σαν άντρα και αυτά τα παιδιά που είναι μικρά παιδιά, ναι. Και αθώα και. Ναι. Και τα λοιπά. Ότι είμαστε επιφανειακοί τύποι. Άβγαλε τα παιδιά με καθαρές ψυχούλες. Αμόλυντα. Λοιπόν, τώρα ρωτάς την περίπτωση. Δεν έχω στάνταρ. Έχω υπάρξει και με άντρα που μετά ντρεπόμουν να πω ότι ήμουν μαζί του. Όλοι. Α, όλοι. Κι εγώ. Ναι, θέλω να πω ότι όλο, όχι με άντρα. Όλο το θέμα είναι εγκεφαλικό. Αν κάνεις μια αναδρομή στις πρώτες σχέσεις μου, καμία σχέση ο ένας με τον άλλο να. Άρα. Σίγουρα, σαν μοτίβο εξωτερικά, θα ήθελα να είναι μελαχρινός, έτσι λίγο γεννάτος, λίγο έτσι αντρουά. Μάλιστα. Αλλά έχει τύχει να μην έχω και αυτή τη βερσιόν. Και να έχεις και μια άλλη βερσιόν. Ναι. Okay. Δεν μου λες. Ο φίλος μου σε γνώρισε. Πώς να το πω τώρα. Θα το ξαναπάρω πάλι από την αρχή. Με την Ιβόνη κάνεις παρέα. Του Ρέμου. Τη... Καλά είναι. Την Πόσνια. Τώρα θα μιλήσουμε για άλλους. Όχι, λέω. Είναι ωραία κοπέλα αυτή. Πολύ. Σ' αρέσει. Σαν γυναίκα. Εμένα με τραβάει, σου είπα. Ναι, η Ιβόνη σ' αρέσει. Κάτι. Εξωτερικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εξωτερικά καθόλου. Από το Ρέμο τη γνώρισες. Ναι. Α, δεν ήσουν πρώτα φίλη με αυτήν και με την γνώρισες. Όχι, όχι. Συνεργαζόμουν με τον Αντώνη. Συγνώρισε ο άλλος ο φίλος μου, ο μικρός που λέγαμε, ναι. Στο Ρέμο και από το Ρέμο την Ιβόνη. Όλα από το Ρέμο. Είσαι ωραίο ζευγάρι στην παραλία με την Ιβόνη. Του λέγε το Ρέμο και κάποιον άλλο. Είσαι ωραίο ζευγάρι στην παραλία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, στη φαντασία με το Βέρτη πώς πάει. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι γεμάτο εξαιτία σου, είμαι σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αλλά όλη την επιτυχία οφείλεται στον Νίκο Βέρτη. Μ' αρέσει μου. Πάρα πολύ. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Και στεναχωριέμαι που θα τελειώσει όπου να είναι. Τους στίχους για το τραγούδι που έβγαλε στο θύμα, τους έγραψες εσύ. Όχι. Τους υπαγόρεψες σε κάποιον. Όχι. Τους έγραψε η Ρένα η Χαμάρη, αλλά ναι. Όταν μου ήρθαν στα χέρια, το θεώρησα σαν σημάδι. Θα ακούσουμε σε λίγο το τι λέει το ναι. Θύμα, αλλά τι. Σε έχει κόψει για θύμα. Θύμα πια δεν γίνομαι. Ναι, σε έχει κόψει για. Σημαίνει ότι είσαι, αλλά δεν γίνομαι πια. Έτσι δεν είναι. Έχω υπάρξει πολλές φορές, όχι μία. Δηλαδή, ας πούμε, πώς είσαι θύμα απέναντι σε έναν άντρα, για εξήγησέ μου. Θύμα μπορείς να είσαι όχι μόνο στα προσωπικά και στα επαγγελματικά. Ναι, σου. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ερωτικό. Σε έναν άντρα. Πάμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέει ότι το έχεις στη ζωή σου εύκολο το ποίημα, ναι. Και εγώ έπεσα στο δίχτυ σου σαν θύμα. Οκ. Okay. Και τι έγινε σιγά τώρα, τι έγινε. Και εσείς δεν έχετε πείμα. Εμείς. Εσείς το έχετε δουλέψει παραπάνω. Το πείμα.
Ναι. Είναι λογικό, είναι και το τι ωραία μάτια που έχεις. Ναι. Δηλαδή, όλος κοιτάει εδώ και τα λοιπά και λέει τι ωραία μάτια που έχεις, Ρινάκη μου. Ναι. Εντάξει, και τι έγινε, τι ωραία μάτια. Όλα τα παιδιά τα μάτια κοιτάνε. Έχεις και ωραία μάτια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, σου τη πάει η απιστία πάρα πολύ. Πολύ. Δεν πόσο πολύ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σεβασμός φουλ θέλω. Δεν έχεις δεχτεί ποτέ τον κόμενο πίσω από απιστία. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. 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 Προς το παρόν, ποτέ. Στο μέλλον δεν ξέρω. Σε χαλάει πάρα πολύ η ρουτίνα. Στη σχέση. Ναι. Ή έτσι και έτσι. Ή την επιζητείς, ας πούμε. Γιατί όχι, δεν την επιζητώ. Γιατί πριν μίλησες για δαχτυλίδι, για αυτά, ο γάμος τα φέρει και μια ρουτίνα. Το δαχτυλίδι το ανέφερα για συγκεκριμένο λόγο. Δεν είπα ότι θέλω να παντρευτώ. Είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να μιλάω για καμία μου σχέση όταν δεν είναι κάτι σίγουρο. Οκ. Okay. Χαζομάρα είπες τώρα. Γιατί σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Μπορεί αύριο να έχω το Συγγνώμη, και άμα έχεις δαχτυλίδι, δηλαδή δεν χωρίζεις αύριο. Μπορεί να το χρήσω. Τι να κάνω τώρα, να μιλάω κάθε φορά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις έναν κόμενο, ας πούμε, και μπορεί να χωρίσεις αύριο. Συμφωνώ. Ναι. Και άμα είσαι παντρεμένος και έχεις δαχτυλίδι αραβωνιασμένη, δεν μπορεί να χωρίσεις αύριο. Ωραία, εννοείται ότι μπορείς να χωρίσεις, αλλά χωρίς πιο δύσκολα. Το σκέφτεσαι, το ζυγείς παραπάνω. Ναι. Από ότι όταν είσαι ελεύθερη. Μαμά σε κόβεις να γίνεσαι. Ή θα χαλάσεις, θα βγάλεις, ξέρεις, θα βγάλεις λακκουβίτσες εδώ στο μπουτάκι. Για να σου βγάλω, αυτή η φίλη έρχεται σε όλες. Ναι. Το έχω αποδεχτεί, θα έρθει κάποια στιγμή και σε μένα. Άντρας έχει αντιδράσει βία επάνω σου. Όχι. Really. Ποτέ. Μάλιστα. Καλό αυτό. Και να τον έχεις φάει που λέγαμε πριν. Έχω φάει. Και πόσες φορές έχεις δώσει. Ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Μιλάς τώρα με ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει στις εκκλησίες. Το ξέρω γι' αυτό. Δεν σε πείθα. Το ξέρω γι' αυτό. Και όχι μόνο αυτό σε εκκλησίες. Ναι. Δεν με πείθεις καθόλου. Ναι. Κοίτα να δεις. Προσπαθώ κέρατο, να βρω ένα... άκου. Ναι. Για τον καθένα έχει... αναλόγως πώς το έχει στο κεφάλι του. Εγώ κέρατο θεωρώ και όχι την πράξη. Για τη σκέψη. Δεν χρειάζεται να φτάσεις στην επαφή το για μάτι, να το λέγεται είναι προδοσία. Ελεύθερο. Το μάτι είναι ελεύθερο, εννοείται. Ναι. Άρα, σε πράξη... Δεν το έχω κάνει ποτέ, μέχρι τώρα. Αλλά σε... Σε τέτοιον ναι, το έχω κάνει, αλλά έχω ξηγηθεί. Και πας και λες τον άλλον ότι μπάνιζα χθες κάποιον. Μ' αρέσει να ξηγέμαι. Και θα ήθελα και το ίδιο να συμβαίνει και από τον απέναντι. Και τι έκανε ο άνθρωπος όταν του είπες, ξέρεις, γουστάρω το βαγγελάκι και απέναντι, ας πούμε. Θα του πω, θα σε καταλάβω, αλλά θέλω να γνωρίσεις κάτι. Έτσι και έτσι. Σκληρό κορίτσι σε ακούω. Πες μου λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα πέρα από τις εκκλησίες τώρα που μικρό παιδί. Εκπαιδευτικός, ναι, πολιτικών, δομικών έργων. Λοιπόν, είναι δασκάλα πολιτικών μηχανικών. Α, λέω κι εγώ. Ναι. Είμαι πολιτικός μηχανικός και πήρα για το παιδαγωγικό για να διδάσκω κάποτε σε σχολές. Είναι ό,τι ιδανικό για μια μάνα, θεωρώ, το να είσαι καθηγήτρια. Καλοκαίρια, Πάσχα, Χριστούγεννα είναι δικά σου και δεν ώρες, σε με τα παιδιά σου. Ναι, τίποτα, ναι. Μια χαρά. Μεσημέρι τελειώνεις, ξεπερδεύεις αυτά. Καλοκαίρι κάθεσαι, Χριστούγεννα. Άρα το έχεις σκεφτεί και αυτό το σεναριάκι. Εννοείται. Άλλη δουλειά που θα έκανες θα ήταν. Άλλη δουλειά. Οτιδήποτε φαντάζομαι. Με γυμναστική. Έχεις κάνει μπαργούμαν. Ναι. Έχεις κάνει. Έχεις κάνει σερβιτόρα. Ναι. Έχεις κάνει. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου. Τι άλλο έχεις κάνει. Εκτός από το τραγούδι. Έχω δουλέψει μαζί με τον μπαμπά μου στο γραφείο, το οποίο εκεί σφαχτήκαμε πάρα πολύ και καταλάβαμε, είναι πολιτικός μηχανικός, ότι δεν ταιριάζουμε. Μάλιστα. Και του λες μετά δεν θα γίνει πολιτικός μηχανικός, θα γίνει ο τραγουδιάρα. Ναι, έπαθε και τι έπαθε ο εγκεφαλικό ο μπαμπάς. Ένα σοκ το έπαθε. Ναι. Θα μας γίνει τραγουδιάρα, εμείς πηγαίναμε για πολιτικό μηχανικό και τώρα, εντάξει, τους πήρε 2 χρόνια, μετά είδαν ότι το εννοώ και αναγκαστικά τώρα στηρίζουνε. Και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Επειδή ακριβώς το κορμί σου το έχει φτιάξει έτσι, τα λοιπά, τα ξέρεις, μην τα λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι όταν σε κοιτάξει κάποιος στην παραλία, όταν σε κοιτάξει στο μαγαζί, όταν φορέσει κάτι έτσι πάρα πολύ απλό και κάτι πολύ καθημερινό, η σκέψη στο βάθος θα είναι βρώμικη. Βρώμικη εντός εισαγωγικών. Σε χαλάει αυτό ή σε φτιάχνει. Μέχρι με ένα διάστημα. Ναι. Δεν ήθελα να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι οι σύντροφοί μου λέγανε: Ειρήνη, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο άλλος σε βλέπει για πιπ. Και λέω: Μα γιατί, εγώ στον χωριό μου, γιατί ήθελα να βλέπουν όλοι το εσωτερικό μου κόσμο. Ναι. Ωραία. Το κατανόησα. Ότι είναι όλα ομά. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε. Μετά βάζουμε και βέρα. Τι να με πειράζει. Το χαίρεσαι. Σίγουρα θα με ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το χαίρεσαι. Όχι. Δεν το εκμεταλλεύομαι. Δεν το εκμεταλλεύεσαι. Δεν είπα να μεταλλευτείς, αλλά το χαίρεσαι όμως από εμάς. Αυτό είναι και το λάθος μου, μπορεί.
Δεν μου λες, αυτό το θύμα πια δεν γίνομαι, θα μου το πεις για να δω δηλαδή, να σου το τη βαθιά φιλοσοφία. Και θα μου πεις άμα θα σε πείσω. Δεν με πείθεις, το έχω ακούσει. Σε πείθω. Δεν με πείθεις. Δεν με ψήνεις. Την άλλη φορά που θα έρθει του χρόνου, σκέψου ένα άλλο αντακρίβεχτο σενάριο. Το επόμενο θα είναι πολύ τσαμπουκάς το τραγούδι. Α, έτσι. Και μετά το θύμα πρέπει μετά να πάρει τα πάνω. Να βγάλεις το παρενάχες. Πολλά φιλάκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν θύμα, άνετα ψήνομαι, στη φωτιά σου δίνομαι, πόσο θύμα.